Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ποιος είμαι? Ο Σαρουκλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την τρομερή πάγιδα που αν την κάνεις πραγματικά δημιουργείς ένα σωρό προβλήματα στον εαυτό σου, στο σώμα σου και απλά χάνεις το χρόνο σου. Και θα σου πω κιόλας και τι να κάνεις αντί γι' αυτό. Πριν από αυτό όμως, να σιγουρευτείς να κουμπώσεις αυτό το like, γιατί όπως ξέρουμε, με κάθε ένα like που κάνουμε στα βίντεο μου, ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε φαντάσου να τρως 7.000 θερμίδες και να μην βάζεις γραμμάριο λίπους. Αυτό ακριβώς θα γίνει λοιπόν αν πατήσεις το like και είναι αποδεδειγμένο με έρευνες μετα-αναλύσεις του Dr. Brad Schoenfield και όλων των συνεργατών του. Οπότε απλά πατά αυτό το like και ακόμα και αν δεν θες εσύ για τον εαυτό σου επειδή απλά έχεις παραιτηθεί από τη ζωή κάτι τέτοιο, κάντο για το υπόλοιπο κοινό. Γιατί, εντάξει, γιατί να είσαι κόπανος σε ένα κουμπί, απλά το πατάς και τελείωσε. Λοιπόν, guys, το καλαμπούρι στην άκρη, η εισαγωγή στην άκρη. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάτι που είναι αρκετά σημαντικό. Και αν το κάνεις πραγματικά πρέπει να σταματήσεις και να κάνεις αυτό που θα σου πω εδώ σε αυτό το βίντεο. Τώρα, αυτό το λάθος το έκανα εγώ πάρα πολύ και έτσι σπατάλησα τουλάχιστον 5 μήνες της προπονητικής μου καριέρας. Όταν πρώτο είχα ξεκινήσει να γυμνάζομαι, λοιπόν, τι έκανα? Αυτό που έκανα είναι να γυμνάζομαι. Το έξι πήγαινα στο γυμναστήριο, έκανα τις κάμπες δικεφάλου, έκανα το στήθος μου. Μια χαρά έβλεπα κέρδη, μυϊκά κέρδη, έβλεπα τον εαυτό μου να φτιάχνει, έπεφτε λίγο το λίπος. Λέω, α, εδώ είμαστε, ωραία είναι. Έφτασα σε ένα σημείο όμως που λέω, okay, είμαι ευχαριστημένος με τη μυϊκότητά μου, αλλά αυτό το καταραμένο το σωσίβιο, γιατί δεν φεύγει. Μάλλον πρέπει να κάνω πολλούς κοιλιακούς για να βγάλω κοιλιακούς εδώ πέρα. Ωραία, και απλά έκανα κοιλιακούς. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που έκανα ένα σκασμό κοιλιακούς και οι κοιλιακοί είχαν επισκιάσει όλες τις άλλες ασκήσεις. Και είχα καταλήξει με το εξής πρόγραμμα. Έσκαγα στο γυμναστήριο. 15-20 λεπτά διάδρομο. Τρέξιμο. Ωραία, μετά πήγαινα στους κοιλιακούς. Έκανα κοιλιακούς. Ωραία. Και μετά από τους κοιλιακούς, που ήταν μια πολύ πολύπλοκη και ζώρικη ρουτίνα που είχα βρει, ξέρω, από το Google. Από κανένα άρθρο του bodybuilding.com που ήταν ένας τύπος full τούμπανο και ντούκι να κάνει κοιλιακούς. Μετά από αυτό λοιπόν πήγαινα πάλι στο διάδρομο μισή ώρα και στα σπίτι. Εντάξει, όλο αυτό έπαιρνε καμιά ώρα και αυτή ήταν η ρουτίνα μου. Τώρα, εάν με κοίταζες στο γυμναστήριο, θα βλέπεις ένα τύπο όχι πολύ γυμνασμένο, όχι πολύ αγύμναστο, κάπου στον τεμί, με το σωσιβιάκι του, υδρωμένος γιατί ήμουν συνέχεια στο διάδρομο και γραμμούλες εδώ πέρα, υδρότα. 5 γραμμές, ξέρω εγώ, έτσι υδρότα, γιατί απλά έκανα κοιλιακούς ενώ ήμουν υδρωμένος. Και το σωσιβιάκι δεν είχε φύγει, και είχα μια περίεργη καμπούρα που δεν ήξερα το λόγο που την έχω, και να είμαι ξαφνικά άκολος. Ποιος, εγώ, άκολος. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, και δεν το είχα παρατηρήσει. Και μου τρώει το μυαλό, λέω, ρε φίλε, δεν με θυμάμαι έτσι, κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, μετά. Από κάποιο διάστημα είδα και έναν άλλον στο γυμναστήριο που είχε ακριβώς το ίδιο σωματότυπο με μένα. Και λέω, όπα, κάτσε. Τι γίνεται εδώ πέρα, μάλλον σύμπτωση. Μετά είδα και ένα άλλο παιδί που είχε ακριβώς το ίδιο σωματότυπο με μένα και λέω, εντάξει, δεν πρόκειται για σύμπτωση. 3 άτομα να έχουν ακριβώς το ίδιο σωματότυπο. Και μετά αυτό που κατάλαβα είναι ότι κάναμε και οι 3 ακριβώς την ίδια ρουτίνα. Ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής και την ίδια προσέγγιση και γι' αυτό είχαμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που θέλω να πάρεις από αυτό είναι ότι η άσκηση κοιλιακών δεν θα σου δώσει κοιλιακούς. Ένα το κρατούμενο. Και θα πάμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες παρακάτω, εντάξει. Ένα το κρατούμενο. Οι κοιλιακοί δεν θα σου δώσουν κοιλιακούς. Ένα. 2. Η κοιλιακή άσκηση κοιλιακών δεν καίει λίπος στην κοιλιά. 2. 3. Κάνοντας ένα σκασμό ασκήσεις κοιλιακών, όχι μόνο δεν προχωράς, αλλά σε πάει πίσω γιατί σαμποτάρει όλο το σώμα και δημιουργεί ένα σκασμό μυϊκές ανισορροπίες. Εντάξει, δηλαδή, σαν να μην έφτανε που δεν βλέπεις αποτελέσματα, κάνεις και κάκο στο σώμα σου. Πώς να σου το πω. Και θα πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα και θα σου πω τι να κάνεις αντί γι' αυτό. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, οι κοιλιακοί δεν φέρνουν τους κοιλιακούς. Γιατί, λοιπόν. Οι κοιλιακοί, παιδιά, είναι μύες. Εάν δεν είχαμε κοιλιακούς, θα έπεφτα κάτω. Δεν θα μπορούσα να κάτσω όρθιος. Εντάξει, οι κοιλιακοί δουλεύουν συνέχεια. Συνέχεια για να μας κρατήσουν όρθιους και να κρατήσουν την κοιλιά μας εκεί που είναι. Εντάξει. Οπότε κοιλιακούς έχουμε όλοι. Εάν γυμνάζεις έστω για κανένα 2-3 μήνες, οι κοιλιακοί σου έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα δεν είναι να φτιάξεις τους κοιλιακούς, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν οι κοιλιακοί σου. Το ζήτημα είναι να τους εμφανίσεις, γιατί βρίσκονται κάτω από ένα στρώμα λίπους. Οπότε αν φύγει αυτό το στρώμα λίπους, οι κοιλιακοί σου θα εμφανιστούν. Οπότε δεν είναι ζήτημα να γυμνάσεις τους κοιλιακούς σου, γιατί οι κοιλιακοί σου βρίσκονται ήδη εκεί. Είναι ζήτημα να ρίξεις το ποσοστό λίπους σου για να εμφανιστούν οι κοιλιακοί που βρίσκονται ήδη εκεί. Οπότε πρέπει να αλλάξεις το πώς σκέφτεσαι τα πράγματα και να μην λες θα φτιάξω κοιλιακούς και να λες θα εμφανίσω τους κοιλιακούς μου. Εντάξει. Οπότε το focus θα πρέπει να είναι να ρίξεις το ποσοστό λίπους και όχι να γυμνάσεις τους κοιλιακούς σου. Και πώς και με λίπος? Μέσω θερμιδικού ελλείμματος. Τι είναι το θερμιδικό έλλειμμα? Σημαίνει τρώμε λιγότερες θερμίδες από αυτές που καίει το σώμα μας. Με αποτέλεσμα το σώμα μας να αναγκαστεί να κάψει λίπος. Άμα το κάνουμε αυτό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα εμφανιστούν οι κοιλιακοί μας. Απόδειξη. Η απόδειξη είναι λοιπόν
τα παιδιά στην Αφρική. Είναι μερικοί Αφρικάνοι. Είναι άτομα σε τριτοκοσμικές χώρες που δεν έχουν κάνει ούτε ένα κοιλιακό στη ζωή τους, δεν έχουν κάνει ούτε μια μέρα σοβαρή σωστή διατροφή και δεν έχουν πάει ούτε μια μέρα πατήσει γυμναστήριο και έχουν κοιλιακούς. Γιατί είναι απλά ζήτημα χαμηλού ποσοστού λίπους. Εντάξει, οπότε πάει αυτό στην άκρη. Τώρα, πώς θα ρίξεις το ποσοστό λίπους σου? Το ποσοστό λίπους σου θα πέσει μέσω της διατροφής. Το α και το ω, παιδιά, στη γράμμωση είναι η διατροφή. Δεν μπορείς να κάψεις περισσότερες θερμίδες από αυτές που τρως, εάν τρως ανεξέλεγκτα. Θέλει 5 λεπτά να φας 1000 θερμίδες. Για να κάψεις 1000 θερμίδες θες 2 ώρες διάδρομο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κρατήσεις αυτά τα 5 λεπτά παρά να τρέχεις 2 ώρες. Και πες ότι πάει στο διάλογο και δεν κρατήσεις αυτά τα 5 λεπτά και τρως. Αλλά είναι το ζήτημα ότι θα τρως κάθε 5 λεπτά 1000 θερμίδες. Οπότε είναι αδύνατον. Είναι απλά μαθηματικά. Ότι για κάθε 5 λεπτά θέλεις 2 ώρες διάδρομο. Και δεν έχεις αρκετά 2 ώρα μέσα στην ημέρα σου για να το σώσεις. Οπότε δεν σώζεται μια κακή διατροφή μέσω της γυμναστικής. Εντάξει, το ξεχνάμε και αυτό. Το α και το ω είναι διατροφή. Στη διατροφή τι πρέπει να κάνουμε? Θερμιδικό έλλειμμα, αρκετή πρωτεΐνη για να διατηρήσουμε τις μύες μας. Να πούμε στο σώμα μας να κάψει λίπος και τίποτα άλλο. Εντάξει. Ο πιο εύκολος τρόπος τώρα για να πετύχεις το θερμιδικό έλλειμμα, χωρίς να μετράς την κάθε μπουκιά, την κάθε θερμίδα, χωρίς να μετράς κάθε γραμμάριο πρωτεΐνης, είναι η ευέλικτη διατροφή. Περισσότερα πράγματα για την ευέλικτη διατροφή μπορείς να τσεκάρεις εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα, όπως σου είπα, το α και το ω είναι διατροφή στο κάψιμο λίπους. Ρίχνοντας το ποσοστό λίπους, θα εμφανιστούν οι κοιλιακοί σου, τελεία και παύλα. Τώρα, η ρουτίνα που έκανες πριν. Η κοιλιακή κάθε μέρα, όλη μέρα. Γιατί να μην τους κάνεις? Πες ότι θα μου πεις, okay, θα προσέχω τη διατροφή μου και θα κάνω κοιλιακούς. Αλλά γιατί να μην το κάνεις? Θα σου πω γιατί. Λοιπόν, για να σου δείξω γιατί κάνεις κακό στο σώμα σου όταν γυμνάζεις πάρα πολύ τους κοιλιακούς και τίποτα άλλο, θα σου το δείξω εδώ πέρα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, το πώς λειτουργεί ο μυς είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το πράσινο είναι το κόκαλο, το οστό. Ωραία. Εδώ είναι το κόκαλο. Εδώ αυτό είναι μυς. Εντάξει. Οπότε εδώ είναι το χέρι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε τον τρικέφαλο και τον δικέφαλο. Τα έχω απλοποιήσει. Μην αρχίζει να μου τη λέτε δηλαδή. Ω, ξέρω, είναι τρεις κεφαλές, δεν είναι. Λοιπόν, είναι δικέφαλος, τρικέφαλος. Οκ. Okay. Τώρα, αυτά λειτουργούν σαν λάστιχα. Εντάξει. Σαν λάστιχα που κουνάνε μια μαριονέτα. Η μαριονέτα είναι τα κόκαλά σου και το σώμα σου. Οκ. Okay. Τώρα, εάν δυναμώσει ένα λάστιχο παραπάνω από το άλλο, τι θα γίνει? Θα αρχίσει να τραβάει τη μαριονέτα προς ένα συγκεκριμένο σημείο περισσότερο. Κανονικά το πώς λειτουργεί το σώμα είναι ότι όλα αυτά τα λάστιχα είναι ισοδύναμα ή τουλάχιστον τα αντίστοιχα λάστιχα είναι ισοδύναμα. Για παράδειγμα, ο δικέφαλος με το τρικέφαλο. Δεν σου λέω ο γλουτός με το δικέφαλο, σου λέω ο δικέφαλος με το τρικέφαλο. Οκ. Okay. Είναι ισοδύναμα πάνω κάτω. Οπότε το χέρι είναι ίσιο, η στάση του σώματός μας είναι ίσια, η κορμοστασιά μας είναι ίσια. Εάν δυναμώσει ένας μυς παραπάνω, μία πλευρά παραπάνω, αυτό που θα κάνει το χοντρό, το δυνατό, το λάστιχο είναι να επισκιάσει το αδύναμο και αρχίζει και τραβάει το σώμα προς τη δική του πλευρά, που είναι και το φυσιολογικό. Οπότε, εάν για παράδειγμα γυμνάζεις μόνο δικέφαλο και όχι τόσο τρικέφαλο, θα αρχίσει το χέρι σου και θα έχει μια τέτοια φυσική θέση. Δηλαδή θα είσαι κάπως έτσι. Οκ. Okay. Ωραία. Αυτό στην άκρη τώρα, το χέρι δεν μας νοιάζει. Έτσι, για να καταλάβεις πώς λειτουργούν τα κόκαλα και αυτά στο είπα. Τώρα, εάν γυμνάζεις μόνο κοιλιακούς, δυναμώνεις μόνο τους κοιλιακούς, που είναι το μισό του κορμού σου, γιατί έχουμε και τους ραχαίους από πίσω και το γλουτό σου, τι θα γίνει? Θα αρχίσεις να καμπουριάζεις προς τα μπροστά. Τα λάστιχα ουσιαστικά του κορμού αρχίζουν και στραβάνε έτσι προς τα μπροστά. Πέρα από τους κοιλιακούς που θα τους υπερπροπονήσεις και θα πάθουν και πιθανά υπερκόπωση, οποιοδήποτε τραυματισμό που έχει να κάνει με την υπερπροπόνηση, για παράδειγμα κάποια θλάση, πέρα από όλα αυτά, θα αρχίσεις να νιώθεις και κάψιμο μπροστά στους καμπτήρες του ισχύου που είναι εδώ πέρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρεις τι μύες είναι, τι κάνουν, τι το ένα, τι το άλλο. Αυτοί οι μύες είναι υπεύθυνοι για να σηκώνεις τα πόδια σου. Αλλά αρχίζουν και παίρνουν πολύ βάρος, πολύ τον φόρτο εργασίας των κοιλιακών, γιατί απλά σπαμάρεις κοιλιακούς και τους ορίζεις τόσο πολύ και δεν είναι σε θέση να το διαχειριστούν αυτό. Οπότε αυτό που κάνει το σώμα σου είναι να ρίχνει το βάρος στους καμπτήρες, στα πόδια σου ουσιαστικά. Okay. Οπότε κάνεις πάρα πολύ δυνατούς τους κοιλιακούς σου και κάνεις πάρα πολύ δυνατούς τους καμπτήρες, τους μύες μπροστά του ποδιού. Ωραία. Και αυτό, όπως είπαμε, θα σε κάνει να καμπουριάσεις. Αλλά δεν είναι η κλασική καμπούρα της κύφωσης που είναι ψηλά. Είναι μια καμπούρα από κάτω που έρχεται και σε κάνει έτσι. Ωραία. Τώρα, το σώμα δεν προτιμά σχεδόν ποτέ να είναι έτσι και να μην κοιτάει μπροστά. Εάν είσαι έστω για 5 λεπτά έτσι και περπατήσεις, θα αρχίσεις να έχεις αναγούλα, να ζαλίζεσαι κλπ. Το σώμα θέλει να είσαι πάντα σε, sorry τώρα που είμαι εκτός πλάνου, σε ευθεία. Εντάξει, κάθετο το κεφάλι από το έδαφος. Αλλά δεν γίνεται αυτό γιατί αρχίζεις και καμπουριάζεις, επειδή υπερπροπονείς τους κοιλιακούς και τους καμπτήρες του ισχύου. Οπότε τι κάνει το σώμα?
ρίχνει τον κόλο από κάτω, όπως σου δείχνω εδώ πέρα. Οπότε η καμπούρα μένει. Οκ, το βλέπεις. Η καμπούρα μένει. Αλλά πέφτει ο κόλος από κάτω και με αυτόν τον τρόπο ισιώνει η στάση του σώματος. Να, τώρα είμαι καμπούρης, τώρα καμπουριάζω, αλλά πέφτει ο κόλος προς τα κάτω και πετάγομαι έτσι προς τα μπροστά. Να, είμαι λίγο έτσι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Είσαι έτσι. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, γίνεσαι ακολός. Εντάξει, άκολος. Όταν κάποιος είναι άκολος, δεν είναι επειδή δεν έχει κόλο, εντάξει, δεν έχει γλουτό. Ο γλουτός υπάρχει, είναι εμείς, τον έχουμε όλοι. Ο λόγος που δεν φαίνεται δεν είναι ότι είναι αγύμναστος τις περισσότερες φορές. Και μικρός να είναι, θα φαίνονται τα δύο κρομπαλάκια. Εντάξει, όσο αγύμναστος να είναι. Τα δύο κρομπαλάκια θα γίνουν μεγαλύτερα κρομπαλάκια άμα τα γυμνάζεις. Ο λόγος που δεν φαίνεται και είναι απλά full flat είναι επειδή απλά πέφτει ο κόλος προς τα κάτω. Οπότε, guys, αυτό που θέλω να πω και προσπαθώ να σας πω είναι ότι πέρα από το ότι δεν πας μπροστά και δεν κάνεις πρόοδο, κάνεις και κακό στο σώμα σου. Πέρα από όλες τις ανισορροπίες, πέρα από το αισθητικό που δεν είναι ωραίο να είσαι καμπούρης και άκολος, πέρα από αυτά θα κάνεις και κακό γιατί θα δημιουργηθούν διάφοροι τραυματισμοί από αυτό. Οπότε σου λέω απλά μην το κάνεις αυτό. Και χάνεις το χρόνο σου και κάνεις κακό στο σώμα σου. Τι να κάνεις αντί γι' αυτό, ευέλικτη διατροφή, γράμμωση, εντάξει, και να γυμνάσεις τους κοιλιακούς σου όπως κάθε άλλη μυϊκή ομάδα, 1-2 φορές την εβδομάδα, 3-6 set και θα είσαι κομπλέ. Και δεν είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει ένας σωστός τρόπος και η σωστή διατροφή που θα σου δημιουργήσει το θερμιδικό έλλειμμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως η ευέλικτη διατροφή. Όπως μπορείς να τσεκάρεις σε αυτό το βίντεο. Εάν δεν θέλεις να πηγαίνεις από βίντεο σε βίντεο, να προσπαθείς να βρεις το δρόμο μόνος σου και δεν θες να χάνεις με κάτι τέτοια απλά πράγματα μήνες και μήνες από τη ζωή σου, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή για να σου δείξω το καλύτερο πρόγραμμα ευέλικτης διατροφής εκεί έξω, το πρόγραμμα που ακολούθησα εγώ και όλοι οι μαθητές και πετύχαμε επιτέλους το σώμα που πάντα θέλαμε και για να έχεις εμένα πάνω από το κεφάλι σου να προσέχω να μην κάνεις μια τέτοια χαζομαρούλα η οποία όμως θα σε σαμποτάρει μήνες και μήνες προς τα πίσω. Ουσιαστικά σε ένα τρίμηνο θα έχεις πετύχει ένα τρομερό στόχο και ένα τρομερό αποτέλεσμα που δεν θα έχεις πετύχει ποτέ ξανά στη ζωή σου και θα μάθεις να διατηρείς το χαμηλό ποσοστό λίπος για πάντα και να μην σε ξαναενοχλήσει ποτέ αυτό το πρόβλημα και το μόνο που μπορείς να κάνεις και το μόνο που θα μπορείς να κάνεις είναι να επικεντρωθείς στο να χτίζεις μυϊκά καθαρά κιλά από εκεί και πέρα και να ζεις τη ζωή όπως θέλεις εσύ και να νιώθεις ωραία και να πάρεις το σώμα που βρίσκεται από κάτω από το λίπος και το σώμα που σου αξίζει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στο σχόλιο. Θέλετε, αν θέλετε, πείτε μου να σας πω έναν πιο αναλυτικό step by step οδηγό προς χιλιακούς. Εδώ επικεντρωθήκαμε στο τι να μην κάνεις, να σου πω, hey, κάνε αυτό καλύτερα. Εάν θέλετε κάτι τέτοιο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Όσοι με προφανά προσέχετε για να γυμνάζετε, peace out.